Εκρίζει ευλώστης ως και κλίνεις εκ πόλεως βασιλικής και λαμπράς Αλέξιε πάν σοφέ πάντον διπερφρονήσας τον και ρεοντον, έσπεψα το Χριστό και δεσπότη, αυτόν εκδισοπιαί, υπέρ των ψυχώνι. αγαπητοί φίλοι, καλώς ήλθατε σε ένα ακόμη βίντεο στο κανάλι μας, στο οποίο θα μιλήσουμε για τον βίο του οσίου και θεοφόρου πατρός Σιμών Αλεξίου, του ανθρώπου του Θεού, του οποίου την Θεία και Ιερά Μνήμη εορτάζει η Εκκλησία μας την 17η του μηνός Μαρτίου. Ο Όσιος Αλέξιος, ο άνθρωπος του Θεού, γεννήθηκε στην Ρώμη, την εποχή που βασίλευε ο αυτοκράτορας Αρκάδιος, ο οποίος βασίλευσε από το 395 έως το 408 μετά Χριστόν. Οι γονείς του Αγίου Αλεξίου ήσαν ο Ευλαβής Συγκλητικός Εφημιανός και η Αγλαία, οι οποίοι επί πολλά χρόνια ήσαν άτεχνοι. Ο Αλέξιος έλαβε λαμπρή μόρφωση και όταν ενηλικιώθηκε οι γονείς του προετοίμασαν τα του γάμου του με μία νεαρή κόρη, εκλεκτής οικογενείας της Αριστοκρατίας της Ρώμης. Όμως την ίδια τη νύχτα του γάμου τους ο Αλέξιος, ο οποίος ποθούσε την Αγία και Τέλεια κατά Χριστόν Παρθενία, ψιθύρισε κάτι στο αυτή της σύζυγου του και αφού της παρέδωσε το δαχτυλίδι του, έφυγε κρυφά από το σπίτι εμπιστευόμενος στην Θεία Πρόνοια, επιβιβάστηκε σε ένα πλοίο και έφτασε στην Λαοδίκια της Συρίας και από εκεί ακολούθησε ένα καραβάνι εμπόρων που κατευθυνόταν στην έδεσα της Μεσοποταμίας. Εκεί σταμάτησε σε ένα ναό αφιερωμένο στην Υπεραγία Θεοτόκο και παρέμεινε στον Άρθικα 17 χρόνια, ντυμένος με κουρέλια, και συντηρούμενος από τις ελεημοσύνες των πιστών που έρχονταν στο ναό για να προσευχηθούν. Στο μεταξύ ο πατέρας του είχε στείλει υπηρέτες προσπάσαν κατεύθυνση για να τον βρουν, ενώ η μητέρα του φόρεσε τρίχινο ένδυμα και θρινούσε απαρηγόρητη. Η δε νύφη με την αγάπη που δείχνει η τριγόνα για το τέρι της, ανυπομονούσε να έχει κάποια είδηση. Κάποιοι από τους απεσταλμένους του πατέρα του Αγίου του Εφημιανού έφτασαν στην Έδεσα και έδωσαν ελεημοσύνη στον Αλέξιο χωρίς διόλου να υποπτευθούν βέβαια ότι επρόκειτο για τον Κύριό τους. Τόσο πολύ είχε παραμορφωθεί από την άσκηση και την σκληραγωγία που επέβαλε στο σώμα του ευχαρίστος για την αγάπη του Θεού. Μετά από πολλά χρόνια αγώνων εν το κρυπτό, η Παναγία εμφανίστηκε στον νεοκόρο της Εκκλησίας λέγοντάς του να επιτρέψει την είσοδο στον άνθρωπο του Θεού. Βλέποντας τότε ο Άγιος ότι τον αντιλήφθηκαν και επρόκειτο να τον περιβάλλουν με τιμές, ανεχώρησε και πάλι παίρνοντας πλοίο για την ταρσό της Κυλικίας. Η αντίθετη άνεμη όμως, ή μάλλον η Θεία Πρόνοια, όθησαν το πλοίο στο λιμάνι της Ρώμης. Ο Άγιος έκανε υπακοή στο θεϊκό αυτό σημάδι και πήγε στο πατρικό του σπίτι όπου ζητούσε από τον πατέρα του ο οποίος έβγαινε εκείνη τη στιγμή ελεημοσύνη σαν ζητιάνος. Χωρίς να αναγνωρίσει τον αγαπημένο του ιό ο Εφημιανός που είχε γίνει ακόμη πιο φιλάνθρωπος ύστερα από την τόσο επώδυνη αυτή απώλεια, πρόσταξε τους υπηρέτες του να δώσουν κατάλημα στον δύστιχο άνθρωπο για όσο διάστημα επιθυμούσε να μείνει και να του δίνουν να τρώει από τα περισσεύματα της τραπέζης τους. Ο άνθρωπος του Θεού έμεινε άλλα 17 χρόνια σε μία γωνιά του πατρικού σπιτιού του, υφιστάμενος, χωρίς να προφέρει το παραμικρό παράπονο και μάλιστα υπέμενε με ευχαρίστηση τις προσβολές και τις λιδωρίες των υπηρετών. Όταν έλαβε πληροφορία από το Θεό ότι επίκειται η εκδημία του, ζήτησε να του φέρουν χαρτί και μελάνι και με την πένα στο χέρι, γράφοντας την ιστορία της ζωής του, εξεδίμησε προς τα μονάς. Την ίδια ημέρα, καθώς ετελείτο η Θεία Λειτουργία στην Βασιλική του Αγίου Αποστόλου Πέτρου, χωροστατούντος του Επισκόπου της Ρώμης και παρουσία του Αυτοκράτορος Ονορίου και πλήθους κόσμου, φωνή ακούστηκε από το θυσιαστήριο λέγουσα «Αναζητήστε τον άνθρωπο του Θεού, θα δεηθεί για την πόλη και για όλους εσάς, ήδη εξέρχεται του σώματος». Καθώς το εκκλησίασμα άρχισε να προσεύχεται, η φωνή ακούστηκε ξανά, αποκαλύπτοντας ότι ο άνθρωπος του Θεού βρισκόταν στην οικία του Εφημιανού. Όταν η επιβλητική πομπή με επικεφαλή τον επίσκοπο και τον αυτοκράτορα έφθασαν στο σπίτι του Εφημιανού, εκεί ο υπηρέτης που φρόντιζε τον Άγιο Αλέξιο αποκάλυψε ότι ο Ζητιάνος που στεκόταν τόσα χρόνια πλάι στην εξώπορτα, μοίραζε τροφή στους φτωχότερους και ο ίδιος δεν τρεφόταν παρά μόνο την Κυριακή με λίγο ψωμί και νερό. Μένοντας ατάραχος, αν όχι και χαρούμενος, όταν οι άλλοι υπηρέτε τον καθίβριζαν. Πήγαν τότε στην καλύβα του και τον βρήκαν να έχει κοιμηθεί και να κρατά ένα χαρτί στο χέρι. Όταν το διάβασαν δημόσια, έμειναν κατάπληκτοι από τον θαυμαστό τρόπο με τον οποίο αυτός ο δούλος του Θεού είχε αγωνιστεί ενάντια στη φύση για να λάβει τα υπερφύσινα αγαθά. Ο αυτοκράτορας και ο επίσκοπος, βλέποντας τα δάκρυα και τους γοερούς θρήνους των γονέων του, τους συμβούλευσαν να χαίρονται μάλλον και να αγάλλονται που έφεραν στον κόσμο έναν τέτοιο Άγιο, ο οποίος μέλει να βασιλεύσει με το Χριστό εις τους αιώνας. Το πλήθος συνοστίστηκε γύρω-γύρω από την νεκρική κλίνη. τυφλοί έβρισκαν το φως τους, κουφοί την ακοή τους, μουγγοί δόξαζαν τον Θεό μεγαλοφόνος, πονηρά πνεύματα τρέπονταν σε φυγή και επικρατούσε τέτοια αναταραχή που η νεκρική πομπή δεν μπορούσε να προχωρήσει. Ο αυτοκράτορας τότε σκόρπισε στον δρόμο χρυσά νομίσματα με την ελπίδα ότι θα αποσπούσαν την προσοχή του πλήθους από το φέρετρο. Δεν συνέβη όμως αυτό, καθώς ο λαός περιφρονούσε τον φθαρτό χρυσό για να λάβει την χάρη της αυθαρσίας αγγίζοντας το σώμα του Αγίου Αλεξίου τέλος το τίμιο σκήνομα εναπετέθη στην βασιλική του Αγίου Βονιφατίου σε λάρνακα διακοσμημένη με χρυσό και πολύτιμους λίθους από όπου ανέβλιζε αυθόνος μύρο ευωδιαστό το οποίο θεράπευε κάθε νόσο. Τες του σου οσίου πρεσβείες Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και εσώσον ημάς. Αμήν.